Οι σεισμοί δημιούργησαν προϋποθέσεις αλλαγής του κλίματος και προώθησης του διαλόγου με την Τουρκία. Γι' αυτό όμως χρειάζεται εθνική στρατηγική και να θέτουμε εμείς την ατζέντα, όχι να ακολουθούμε τυφλά ατζέντε τρίτων ή να απαντάμε αμήχανα στις τουρκικές προτάσεις. Δυστυχώς, μαθαίνουμε για μια ακόμη φορά από την τουρκική πλευρά της εξελίξης για προτάσεις που δεν αφορούν ένα τέτοιο διάλογο που εμείς προωθούμε από το 2021, όταν άλλοι επένδυαν στο δόγμα της δίθεν απομονωμένης Τουρκίας. Ρωτάμε ξανά, ποια ήταν ακριβώς η τουρκική πρόταση έξι σημείων. Ποια ήταν η απάντηση και αν δεν υπήρξε, γιατί δεν κατέθεσε η κυβέρνηση αντιπροτάσεις για διάλογο εδώ και δύο μήνες. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προτάσεις για διάλογο ή προσχωρεί στη γραμμή της κυρίας Μπακογιάννη για οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να γίνει εκεί επέκταση των χωρικών υδάτων. Και για συνεκμετάλλευση, όπως λένε και ενεργειακοί παράγοντες, χωρίς οριοθέτηση ΑΟΣ. Για εμάς αυτές οι θέσεις δεν αποτελούν βάση για διάλογο με οριζονταλίσεις.